ενώ η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία αυξάνει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας για να αποδυναμώσει τη Χαμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν μια δεύτερη ομάδα αεροπλανοφόρων στην περιοχή και η Ρωσία απάντησε επίσης στην αυξανόμενη ένταση με πρόσθετες ναυτικές ομάδες. Πλέον και η Κίνα στέλνει επίσης ομάδα πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μαζί με τη Ρωσική Ομοσπονδία επέκρινε τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας και ζήτησε μετριοπάθεια προκειμένου να αποφευθούν απώλειες αμάχων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη πλευρά, μαζί με τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ταχθεί στο πλευρό του Ισραήλ και υπερασπίζονται την αδιάλαχτη προσέγγιση του Ισραηλινού στρατού. Μένει τώρα να δούμε αν η πρόσθετη κινέζικη ναυτική παρουσία στην περιοχή θα έχει επίσης αντίκτυπο σε αυτή την κλιμακούμενη σύγκρουση. Άλλωστε το Πεκίνο έχει προσπαθήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια να μεσολαβήσει μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών και να παρουσιαστεί ως αμερόληπτο. Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε στρατιωτική επέμβαση από τις μεγάλες δυνάμεις και έτσι να πυροδοτήσει τελικά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.